Καλό απόγευμα, κύριε Καβάδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, κύριε Κουνιάκη. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι χαρά μας. Σας πετυχαίνουμε, υποθέτω, στο πολιτικό σας γραφείο στην Λευκάδα. Αντιλαμβάνομαι πως από αύριο θα είστε υποψήφιος βουλευτής και πάλι. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Κύριε Καβάδα, αν επανεκλεγείτε, θα είστε ένας από τους μακροβιότερους βουλευτές στον τόπο μας, δηλαδή στο 8 χρόνια τώρα. Αν εκλεγείτε ξανά, νομίζω ψάχνω τα στατιστικά. Έχει υπάρξει άλλος βουλευτής με τρεις συνεχόμενες θητείες? Πρέπει να το ψάξετε αυτό. Να το δούμε, έχει ενδιαφέρον. Να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω κοιτάξει. Ωραία, να το δούμε, γιατί δεν θυμάμαι. Αλλά, το συζητάμε. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Σωστά. Και πρώτα ο Θεός. Θα το δούμε μετά. Λοιπόν, κύριε Καβαδά, θέλω σήμερα, σας είχα εδώ, γιατί θέλω λίγο να κάνουμε έτσι μια δεύτερη ανάγνωση της παρουσίας και της δικής σας και του Πρωθυπουργού στην Κέρκυρα. Εσείς στο δελτίο τύπου σας κάνετε λόγο ότι η Λευκάδα είναι μεγάλη κερδισμένη. Επειδή είχε προηγηθεί όμως και η συζήτηση με τον κύριο Γρηγόρη, τον αντίπαλό σας, τον πολιτικό αντίπαλό σας, θα σας θέσω και κάποια ζητήματα, αν μου επιτρέπετε, με αφορμή τη δική του ανάγνωση για αυτά τα οποία είπατε στο δελτίο τύπου και θα πείτε και τώρα. Γιατί νομίζω πως ο κόσμος, αν έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα, θα βγάλει έτσι ένα συμπέρασμα. Να ξεκινήσουμε λίγο με το δικό σας δελτίο τύπου. Γιατί εσείς είστε ικανοποιημένος από τις αναφορές του Πρωθυπουργού? Δεν πάω ακόμα στο Πανεπιστημιακό Τμήμα. Τι αποκομίσατε? Πιστεύετε ότι έχετε πρίκα για τις επόμενες εκλογές έργων? Αρχικά, κύριε Κουνιάκη, θέλω να ευχηθώ σε όλους Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος. Με υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Και όπως είδαμε φέτος στη Λευκάδα, είχαμε πάρα πολλούς επισκέπτες. Είμαστε πλέον προορισμός και πιστεύω και ελπίζω οι συμπολίτες μου να μείνουν ευχαριστημένοι και να ετοιμαζόμαστε με μεγάλες προσδοκίες για την καλοκαιρινή περίοδο. Τώρα για την ερώτησή σας, κύριε Κουνιάκη, όχι είμαι ικανοποιημένος, αλλά είμαι και πολύ περήφανος από τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κέρκυρα. Ναι. Κατά πρώτον, είχαμε την ανακοίνωση του Ιόνιου Πανεπιστημίου, το οποίο νομίζω ότι θα το πούμε λίγο διεξοδικά πιο κάτω, θα δώσετε την ευκαιρία να πω, θα σας το πω. Περισσότερα πράγματα. Και να δώσετε και διευκρινίσεις, γιατί υπάρχει μια διαφορετική ανάγνωση του ηχητικού αποσπάσματος που δώσατε από την αντιπολίτευση. Και θέλω τις διευκρινίσεις πάνω σε αυτό. Τον άκουσα τον κύριο Γρηγόρη, τον άκουσα προηγουμένως. Ωραία. Γιατί είμαστε στον αέρα αυτή τη στιγμή. Ωραία. Και θα το απαντήσετε. Ωραία, θα το απαντήσετε. Αέρα, καλόν αγώνα και στον ίδιο. Ωραία. Πολύ ωραία. Οι Λευκαδίτες είναι αυτοί που θα αποφασίσουν ποιο θα στείλουν στην επόμενη Βουλή, ποιον βουλευτή θα στείλουν. Βεβαίως. Είμαι λοιπόν υπερήφανος, διότι πράγματι, όπως είπατε κι εσείς, πάμε στις εκλογές με πρίκα και όσα κάναμε όλο αυτό το διάστημα. Και είναι τα δεκάδες τα έργα που περιλαμβάνονται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της κυβέρνησης για τα Ιόνια νησιά και που αφορούν συγκεκριμένα τη Λευκάδα. Στην παρουσίαση λοιπόν που έγινε προχθές από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς για το αναπτυξιακό σχέδιο των Ιόνιων νήσων, η Λευκάδα, κύριε Κουνιάκη, ακούστηκε δεκάδες φορές. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι είμαι περήφανος. Και στον οδηγό που δόθηκε στη δημοσιότητα, κατά την παρουσίαση, μιλάμε για ένα οδηγό 100 σελίδων, υπάρχουν αρκετές σελίδες που είναι αφιερωμένες στη Λευκάδα. Και θέλω να πω ότι σε αυτό τον οδηγό δεν είναι όλα τα έργα, γιατί το τελευταίο διάστημα ανακοινώνονται αρκετά έργα, όπως είναι παράδειγμα το μεγάλο έργο για τα αποθηκευτικά δίκτυα Τσινκιάνας, που βγάλαμε προχθές με δελτίο τύπου, της Λιγιάς, των Καριωτών, της Απόλπαινας και των Τσουκαλάδων, με προπολογισμό 14.573.000 ευρώ. Μάλιστα. Και όπως έχω ανακοινώσει, αυτό εντάχθηκε στο πρόγραμμα υλοποίησης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, που το Ταμείο Ανάκαμψης με 32 δισεκατομμύρια, κύριε Κουνιάκη, ήρθε στη χώρα και θα δοθούν πολλά χρήματα για πάρα πολλά έργα, τα οποία ένα πολύ μεγάλο μερίδιο παίρνει και η Λευκάδα. Μάλιστα. Και για να είμαι ειλικρινής, δώσαμε μάχες για να χρηματοδοτηθεί αυτό το ποσό. Γιατί στην αρχή ήταν να χρηματοδοτηθεί το δίκτυο από την Κιάνα μέχρι και τη Λιγιά, αλλά οι Τσουκαλάδες και η Απόλπαινα, δώσαμε μεγάλη μάχη για να μπει. Τέλος πάντων, όλος καλά, όλα καλά. Μάλιστα. Κάτι άλλο που
αναφέρθηκε, να σας πω κάποια έργα τα οποία αναφέρθηκαν, είναι το νέο αρχαιολογικό μουσείο της Λευκάδας, που τα ανέφερε η κυρία Μεδόνη. Εκεί θα χρηματοδοτηθούν το επόμενο διάστημα από εθνικούς πόρους για μελέτες 2 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί παρουσιάστηκαν και μεγάλα έργα, αλλά και μικρότερα, όπως η υποθαλάσσια ζεύξη, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε στάδιο μελετικής ορίμασης. Mm-hmm. Και μιλάμε για προπολογισμό με 60 έως 80 εκατομμύρια ευρώ. Η Μαρίνα στο Βλυχό με προπολογισμό 47 εκατομμύρια ευρώ. Και μιλάμε για 848 θέσεις ελιμενισμού για σκάφη αναψυχής από 8 έως 50 μέτρα. Που αυτή τη στιγμή κατατέθηκαν οι μελέτες στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων στο Υπουργείο Τουρισμού. Οπότε προχωράει και αυτό το έργο. Ένα άλλο σημαντικό έργο είναι τα έργα διαχείρισης αστικών λιμάτων στη Λευκάδα, αλλά και στο Μεγανήσι, με προπολογισμό 11.200.000 ευρώ. Και να μην ξεχάσω, προηγουμένως είπε ο κύριος Γρηγόρης, ότι τη μία λέμε ένα 800, το είπε αυτό για το κέντρο νεότητας. Κέντρο νεότητας, και την άλλη λέμε 800.000. Έχει γίνει κάποιο λάθος εκεί στο site το δικό σας. Και προφανώς το διορθώσαμε εμείς. Το διορθώσατε. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα και το ποσό είναι συγκεκριμένο. Είναι ένα 748, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, τα ποσά είναι συγκεκριμένα. Λοιπόν, επανέρχομαι και λέμε ότι αυτό το προπολογισμό αυτό είναι 11.200.000 ευρώ και μιλάμε για την επέκταση του απογευτευτικού δικτύου με έργα στα Βαρδάνια, στα Περιβόλια, στον οικισμό του Φρυνίου, σε επέκταση των δικτύων αποχέτευση σε Νιτρή και σε Βασιλική, αλλά και για το έργο του βιολογικού καθαρισμού στο Μεγανής. Και επίσης, ένα πολύ σημαντικό σε αυτό το ποσό έργο είναι η αναβάθμιση της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού εδώ στη Λευκάδα. Ένα άλλο μεγάλο έργο είναι ο αγωγός σύνδρευσης. Mm-hmm. Πρέβεζε 40 Λευκάδας προπολογισμού 140 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε μέσα στο 2023 να υπογραφεί η σύμβαση. Και αυτό, κύριε Κουνιάκη και αγαπητοί ακροατές, είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα άλλο που αναφέρθηκε, πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο, είναι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ένα από τα 13 περιφερειακά κέντρα συντονισμού πολιτικής προστασίας. Mm-hmm. Και αυτό με χρηματοδότησε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το αστυνομικό μέγαρο. Ναι. 5.240.000 ευρώ. Θα συμβασιοποιηθεί εντός του 2023. Αν θυμάστε πολύ καλά, 20 χρόνια υπήρχε ένα οικόπεδο, το οποίο αυτό επικαιροποιήθηκε, προχωρήσαμε, φτιάξαμε τη μελέτη και αυτή τη στιγμή μέσα στο 2023 θα γίνει η συμβασιοποίηση. Δηλαδή θα ξεκινήσει το έργο. Το ίδιο έγινε και με το αστυνομικό τμήμα Ελωμένου, στο Βλυχό, με 240.000 ευρώ, το οποίο θα ολοκληρωθεί και αυτό. Είμαστε στη διαδικασία, έχει βγει ο ανάδοχος, θα ολοκληρωθεί το 2024. Το Δημοτικό Θέατρο Λευκάδας, 6.450.000 ευρώ. Ένα έργο που με παρέμβαση του Πρωθυπουργού παραχωρήθηκε σε χρόνο ρεκόρ από το Δημόσιο στο Δήμο και η Περιφέρεια το χρηματοδότησε με 6.450.000 ευρώ. Όλα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει κατά καιρούς με τους ιερούς ναούς, την ανάδειξη του κάστρου στην Αγία Μαύρα, όλα αυτά είναι έργα. Τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Χαράμπο στο Κατοχώρι, η Παναγία η Οδηγήτρια, όλα αυτά είναι έργα τα οποία χρηματοδοτούνται την Περιφέρεια με 5.500.000 ευρώ, αλλά όμως αυτά όλα τα έργα τα υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι. Η ανακατασκευή του Κέντρου Υγείας Βασιλικής και αυτό από το Ταμείο Ανάκαμψης. 1.788.000 ευρώ δημοπρατείται τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Η κατασκευή της Περιφερειακής Αδού στην πόλη της Λευκάδας. 3.674.000 ευρώ. Ένα σημαντικό έργο που θα συμφορέσει την περιοχή εκεί της Αγίας Μαύρας. Mm-hmm. Αθλητικές εγκαταστάσεις, 1.750.000 ευρώ. Η ανακατασκευή του Κέντρου Νεότητας, αυτό που είπαμε προηγουμένως, 1.840.000 ευρώ. Η αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος, 1.200.000 ευρώ. Ένα πολύ μεγάλο έργο, Λιμνοδοξεμενή Βασιλικής, που είναι προενταγμένο με 12 εκατομμύρια και δημοπρατείται εντός του 2023. Η βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας, 8 εκατομμύρια, 3,5 στο Μεγανήσι, άρα τόσα στη Λευκάδα.
Άλλο σημαντικό έργο. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Με 1.739.000 ευρώ. Αυτά υπάρχει προσωρινός ανάδοχος αυτά. Μάλιστα. Και είναι τόσα πολλά τα οποία, εντάξει, να μην αναφερθώ. Άρα λοιπόν, κύριε Καβαδά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί ο κύριος Γρηγόρης, να τον μνημονεύω, γιατί ήταν, λέει, ότι με όλες αυτές τις εξαγγελίες υπάρχει, λέει, ένα αστείο ότι η Λευκάδα θα έχει γίνει Μονακό με όλα αυτά τα οποία έχετε εξαγγείλει. Εσείς εδώ λοιπόν τώρα και μέσα από το δελτίο τύπου δίνετε και το στάδιο το οποίο βρίσκονται αυτά τα συγκεκριμένα έργα. Άρα λοιπόν αυτά μπαίνουν οι βάσεις για να τα δούμε εκτός από τα μεγάλα τα επόμενα χρόνια, υποθέτω, έτσι δεν είναι? Κύριε Κουνιάκη, πολλά από τα έργα αυτά, ήδη κάποια έχουν ξεκινήσει. Μάλιστα. Πολλά από αυτά τα έργα θα ξεκινήσουν άμεσα. Μάλιστα. Στο αστυνομικό μεγάλο ξεκινάει το 2023. Στο Βλυχό ξεκινάει τις επόμενες μέρες, σε 1-2 μήνες. Mm-hmm. Θα είναι μέσα στο 24, μέσα στο 23, έτοιμο. Και άλλα έργα. Η περιφερειακή οδός έχει ξεκινήσει. Όπως καταλαβαίνετε, ο κάθε βουλευτής αυτό που κάνει είναι να πιέζει την κυβέρνηση να φέρει χρηματοδοτήσεις. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα η τοπική αυτοδιοίκηση, ανάλογα με τις προτεραιότητες που βάζει, προχωράει τα έργα. Μάλιστα. Μάλιστα. Καταλάβατε. Αντιλαμβάνομαι. Εσείς θέλετε να πείτε ότι ο ρόλος του βουλευτή είναι να πιέζει, να έρχονται οι χρηματοδοτήσεις. Από εκεί και πέρα η υλοποίηση είναι κάτι που δεν είναι στα χέρια σας. Ότι πρέπει να τις τρέχουν η περιφέρεια ή ο Δήμος που αναλαμβάνουν τα έργα. Αν το λέω πάρα πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Εσείς δηλαδή με λίγα λόγια δίνετε το χρηματοδοτικό εργαλείο σε Δήμο και Περιφέρεια για να μπορέσει να τρέξει όλα αυτά τα έργα. Γιατί κάποια καθυστερούν, σε κάποια υπάρχουν, ξέρετε, είναι και λίγο αργό το σύστημα υλοποίησης των έργων και δημοπράτησης, δεν ξέρω αν είναι μόνο στη χώρα μας, απλά θέλει πολλά σκελοπάτια μέχρι να δημοπρατηθεί. Όμως στην ανακοίνωσή σας λέτε κάποια από τα έργα τα οποία πότε ξεκινούν. Θέλω λίγο να πάμε στο κομμάτι το πανεπιστημιακό, κύριε Καβαδά, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα τώρα, επειδή μπαίνετε σε προεκλογική περίοδο, θα επικοινωνήσετε το έργο σας, νομίζω. Θα αναφερθείτε εντελεχώς αυτό. Πριν όμως πάμε, να βάλω ένα αστερίσκο. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο? Επειδή αναφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκάδας ο κύριος Γρηγόρης, θέλετε να μου πείτε αν αυτό το οποίο περιέγραψε ισχύει? Δηλαδή, λέει πως ουσιαστικά αυτά τα οποία εξαγγέλλεται μένουν σε εξαγγελίες και δεν γίνονται πράξεις. Κοιτάξτε να δείτε. Μην μου το αναπτύξετε πάρα πολύ. Θέλω να μου απαντήσετε λίγο σε αυτό. Να μην το αναπτύξω πολύ, αλλά ο κύριος Γρηγόρης είναι γιατρός και νομίζω ότι τα στοιχεία μιλούν μόνα τους. Εγώ θα πω, γιατί άκουσα για τους μόνιμους και τους επικουρικούς γιατρούς, εγώ θα πω ότι ο κύριος το 2019... υπήρχαν 39 γιατροί, 22 μόνιμοι και 17 επικουρικοί, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 30 γιατροί μόνιμοι, δηλαδή 8 παραπάνω, και 13 επικουρικοί. Τι κάνουμε, τι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, παρόλο που έφυγαν γιατροί για συνταξιδιώτηση, κάποιοι άλλοι με προκηρύξεις πήγαν σε άλλα νοσοκομεία, τι κάναμε? Έχουμε περισσότερους μόνιμους γιατρούς από επικουρικούς, κάτι που δεν γινόταν το 2019. Τι να πω? Να πω ότι έχουν έρθει 135 άτομα νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό? Να πω ότι για πρώτη φορά υπάρχουν 5 παθολόγοι στο νοσοκομείο Λευκάδας και υπάρχουν και 2 αναισθησιολόγοι? Να πω ότι για πρώτη φορά ότι υπάρχει στρατιωτικός γιατρός διαστεντολόγος που κάνει κολονοσκοπήσεις και γαστροσκοπήσεις? Να πω ότι για πρώτη φορά υπάρχει οφθαλμολογικό μηχάνημα το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει εγχειρήσεις για καταράκτη? Να πω ότι για πρώτη φορά αυτή τη στιγμή υπάρχει παθολογοανατομικό τμήμα στη Λευκάδα? Και αυτή τη στιγμή, χθες, έχουν υπογραφεί 3 επικουρικοί γιατροί και τις επόμενες μέρες, τις 2-3 μέρες, τις επόμενες μέρες θα υπογράψει η κυρία Γκάγκα και ένα χειρουργό. Κύριε Καβαδά, αν αυτό που λέτε είναι στοιχεία που λέτε. Αυτά τα στοιχεία είναι αδιάψευστα, κύριε Κουνιάκη. Να ρωτήσω κάτι όμως τώρα. Το είπε και ο κύριος Γρηγόρης. Γιατί βγήκε η ανακοίνωση Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας που έκανε λόγο για την υποστελέχωση του νοσοκομείου? Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδος δεν μιλάει για υποστελέχωση, μιλάει ότι δεν, στην προκήρυξη αυτή δεν υπάρχουν, δεν έχουν. Δεν είναι σημαντικός αριθμός. Λευκάδα γιατροί. Μάλιστα. Κύριε Κουνιάκη, έχουμε κάνει 5 προκηρύξεις. 5 προκηρύξεις. Την πρώτη φορά 12, μετά 3, μετά 5, μετά 7. Δεν έρχονται γιατροί. Μάλιστα. Από όλες αυτές τις προκηρύξεις καταφέραμε και πήραμε 10-15 γιατρούς. Από το 2019, κύριε Κουνιάκη, μέχρι και σήμερα έχουν γίνει 15 μόνιμες προσλήψεις
15 προσλήψεις μόνιμων ιατρών και 17 επικουρικοί. Έχουν έρθει δηλαδή 32 γιατροί. Και όχι επειδή το λέω εγώ, αύριο το πρωί μπορεί να πάει ο κύριος Γρηγόρης στο νοσοκομείο, να πάρει όλα τα στοιχεία, αυτή τη στιγμή τα λέω στον αέρα, θα καταγραφούν στη σελίδα σας, οπότε μπορεί να δει αν αυτά τα οποία λέω είναι αλήθεια ή είναι ψέματα. Ωραία, ωραία. Κύριε Καβαδά, θα έχουμε τη δυνατότητα, γιατί νομίζω ότι τις επόμενες συνεντεύξεις θα μιλήσουμε αναλυτικά και με στοιχεία για άλλη μια φορά και για τις δράσεις που έχετε κάνει. Πάμε λοιπόν τώρα στο Πανεπιστημιακό Τμήμα. Πείτε μου λίγο, πραγματικά με έκπληξη και εμείς ακούσαμε την αναφορά του Πρωθυπουργού, υπάρχει μια σημαντική ανακοίνωση. Πείτε μας πώς φτάσαμε σε αυτή την ανακοίνωση. Στο δελτίο τύπου κάνετε λόγο και για μια συνάντηση εργασίας. Υπήρξε παρασκήνιο, υποθέτω. Ξέρω, δεν μπορείτε να πείτε πολλά. Μοιραστείτε ό,τι μπορείτε έτσι λίγο για να καταλάβουμε και μετά να μας δώσετε κάποιες διευκρινήσεις αναφορικά στην κριτική που έχει ακουστεί. Πείτε μας λίγο πώς φτάσαμε στο να μνημονεύσει τη λευκάδα στον λόγο του ο Πρωθυπουργός. Κύριε Γουνιάκη, η ανακοίνωση αυτή δεν ήρθε τυχαία. Μάλιστα. Και σε ό,τι με αφορά δεν ήταν και έκπληξη. Και δεν ήταν έκπληξη διότι όλο αυτό το διάστημα δεν σταμάτησε ποτέ η διεκδίκηση και η πίεση για να μπει η λευκάδα στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μάλιστα. Και για να σας δώσω και μια εικόνα το παρασκήνιο, λίγα λεπτά πριν την ομιλία, μιλούσα με τον Πρωθυπουργό για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Αρκετή ώρα. Και συζητούσαμε για τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα έχει ένα τμήμα του Ιόνιου Πανεπιστημίου στη Λευκάδα και με τη χερσαία πρόσβαση και με τον ιδιόκτητο χώρο που κατασκευάζουμε στο κέντρο νεότητας, που θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα πολύ σύντομα για τη στέγαση, γιατί ξεκινούν εργασίες άμεσα, κύριε Κουνιάκη, mm-hmm. και γιατί και υπάρχει ανάδοχος, και βέβαια για τη φοιτητική αιστεία που σχεδιάζουμε. Όλα αυτά λοιπόν τα έβαλα στο τραπέζι. Και είπαμε αρκετά πράγματα και πίστηκε ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει στη Λευκάδα να υπάρχει τμήμα ή τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Την προηγούμενη μέρα πριν έρθει στην Κέρκυρα του είχα στείλει επιστολή, σχετική επιστολή, που αναφερόμουν σε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα. Και είναι η τρίτη επιστολή που έχω στείλει στον κύριο Πρωθυπουργό. Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που συζητήσαμε το θέμα. Όταν πρόσφατα είχα πάει για τα δασικά στο γραφείο του, που με δέχτηκε μέσα σε 5 λεπτά, δύο θέματα έφερα. Το θέμα των δασικών και το θέμα του Πανεπιστημίου στη Λευκάδα. Οπότε πιστεύω ότι μετά από το ότι είχαμε 2 χρόνια δικαστική διαμάχη mm-hmm. για το κέντρο νεότητας, προχώρησε ο διαγωνισμός. Ξεκινήσαμε το 2019 και πραγματικά, όπως σας είπα και προηγουμένως, με 2 χρόνια διαμάχης δικαστικής, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Μάλιστα. Να υπογράψει ο ανάδοχος και να προχωρήσει η ανακατασκευή του κέντρου νεότητας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μας λέτε, κύριε Καβαδά, πως για να φτάσουμε σε αυτό υπήρξε μία προεργασία. Πάμε όμως τώρα στην αμφισβήτηση για το αν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Πανεπιστημιακό Τμήμα ή κάτι κατώτερο. Δεν ξέρω τι θα ανακοινώσει, αλλά ο κύριος Γρηγόρης είπε πως δεν ήταν ξεκάθαρο στην αναφορά του ο Πρωθυπουργός. Μέσα σε όλα μνημόνευσε και την Λευκάδα. Έχετε εικόνα, πηγαίνουμε σε Πανεπιστημιακό Τμήμα ή πηγαίνουμε, για παράδειγμα, σε κάτι διαφορετικό? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θα πω γενικά, γιατί διαβάζω και κάποιες ανακοινώσεις. Δεν με κλείσει πως ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να βρει παντού δράκους. Γιατί δεν υπάρχει δράκος, διότι δεν υπάρχει παραμύθι. Μάλιστα. Το τμήμα, θα πω εγώ, ή τα τμήματα, θα το δούμε αυτό στο μέλλον και θα εξαρτηθεί από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Όπως ακριβώς δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός. Και θέλω να πω ότι ο Πρωθυπουργός, να θυμίσω ότι το 2019 είχε δεσμευτεί, κύριε Κουνιάκη, για 3 πράγματα. Είχε δεσμευτεί για την Αυρακία, για την Υποθαλάσσια και τη Μαρίνα στο Βλυχό. Όλα αυτά δρομολογήθηκαν.
η αβρακία ολοκληρώνεται. Το ίδιο θα γίνει και με το τμήμα του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Μάλιστα. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Mm-hmm. Και η κυβέρνηση έχει πρόθεση να ενισχύσει τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Mm-hmm. Και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα. Θέλω να θυμίσω στους ακροατές σας, γιατί ίσως κάποιοι να λένε ότι το έκανε προεκλογικά ο Πρωθυπουργός. Ναι. Θα θυμίσω λοιπόν ότι πριν λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα λειτουργήσει τμήμα του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου στο Δημότυχο. Mm-hmm. Το τμήμα ψυχολογίας. Το οποίο τη μεγάλη εβδομάδα, προχθές δηλαδή, πήρε και ΦΕΚ. Θα λειτουργήσει διοικητικά από φέτος και με φοιτητές από τον επόμενο χρόνο. Έτσι και με τα τμήματα της Λευκάδας. Μάλιστα. Μάλιστα. Θα πάρουν τη σειρά τους, η κυβέρνηση θα προγραμματίσει και θα συνεργαστεί με τα πανεπιστήμια. Και συγκεκριμένα με το Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Τώρα, επειδή ακούστηκαν... για την κριτική που σας είπε ο κύριος Γρηγόρης... Για την επαγγελματική εκπαίδευση. Ναι, ναι, πείτε μου κύριε Καβαδά. Ναι. Και άκουσα τον κύριο Γρηγόρη να μιλάει λίγο, λοιπόν, λίγο υποτιμητικά για την επαγγελματική εκπαίδευση. Σαν να είναι κάτι υποδέστερο. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι η ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να αποκαταστήσει επαγγελματικά τους νέους ανθρώπους. Mm-hmm. Δίνει πρακτική διέξοδο στην αναζήτηση εργασίας. Και γι' αυτό εμείς επενδύουμε σοβαρά και με σχέδιο για τους νέους ανθρώπους, για να βγουν στην αγορά εργασίας, να έχουν γνώσεις και εφόδια. Τώρα, επειδή με ρωτήσατε αν γνωρίζω κάτι για τι τμήμα, δεν το ξέρω κύριε Γουνιάκη. Μάλιστα. Το τμήμα θα το ιδρύσει... Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και είναι θέμα του ιδίου, δηλαδή του Ιόνιου Πανεπιστημίου με την κυβέρνηση. Γιατί για όλα αυτά χρειάζεται σχέδιο και οργάνωση. Και όχι προχειρότητες. Ναι, αλλά λέει τώρα. Όπως έγινε με το τμήμα της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ήταν προχειρότητα, γιατί τώρα είπε ο κύριος Γρηγόρης ότι επί ΣΥΡΙΖΑ η Λευκάδα ήταν στον ακαδημαϊκό χάρτη, είχε ψηφιστεί ο νόμος 4559 του 18, θεσμοθετήθηκε το τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, είχε γίνει και το Ινστιτούτο Ιστορικών Μελετών Σβορώνος, όπου και γι' αυτό νομίζω έχετε ακούσει κατηγορίες. Δώστε μας λίγο την απάντησή σας. Ήμασταν ικανοποιημένοι με το προηγούμενο. Νομοθέτημα, να το πω πάρα πολύ απλά, που υπήρχε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή δεν έχουμε πάθει όλη η συλλογική αμνησία σε αυτόν τον τόπο, κύριε Κουνιάκη, ναι. Κάποιοι θυμόμαστε, γιατί πρέπει να πούμε την αλήθεια, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνος που το 2017 αφαίρεσε τα δύο τμήματα ΤΕΗ από τη Λευκάδα. Mm-hmm. Και ως αποζημίωση μας έδωσε, και με αγώνες βέβαια τότε, το τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το 2017, επαναλαμβάνω, έφυγαν δύο τμήματα. Και όπως είπε ο κύριος Γρηγόρης, ο κύριος Γαβρόγλου, με τον νόμο 4559 του 2018, αποφάσισε την ίδρυση και όχι τη λειτουργία του νέου τμήματος. Την απόφαση της λειτουργίας την άφηνε στη σύγκλιτο και μόνο, η οποία θα αποφάσιζε, ακούστε με, εφόσον συνεκτιμούσε τις υλικοτεχνικές υποδομές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Και στη Λευκάδα, κύριε Κουνιάκη, είχαμε 20 χρόνια ΤΕΗ. Και εμείς δεν είχαμε εγκαταστάσεις για 20 χρόνια. Μάλιστα. Και τώρα δεν θέλω να αναφέρω ποιοι ευθύνονται γι' αυτό ή ποιοι ήταν οι λάθος χειρισμοί που καθυστέρησαν στην παραχώρηση του εκνήτου που βρίσκεται στο κέντρο νεότητας. Και αν το τμήμα τουρισμού τότε δεν είχε φύγει από τη Λευκάδα, δεν θα είχαμε τα προβλήματα αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν. Μας. Και επειδή το έχω ψάξει πάρα πολύ το θέμα, κύριε Γουνιάκη, για να δούμε πόσα τμήματα περιφερειακής ανάπτυξης υπάρχουν στη χώρα μας. Υπάρχει ένα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή στην Κοζάνη. Ξέρετε πόσοι φοιτητές μπήκαν φέτος? 2. Μάλιστα. Το αντίστοιχο τμήμα στην Άμφισσα. Πέρασαν 19 φοιτητές
γράφτηκαν 7, από τους οποίους οι δύο ζήτησαν και πήραν μεταγραφή. Και υπάρχει και το τμήμα το οποίο είναι στο Πάντιο, το οποίο αυτό πάει καλά. Μάλιστα. Τα άλλα δύο όμως, κύριε Κουνιάκη, φυτοζωούν. Εσείς πιστεύετε ότι εμείς θα είχαμε καλύτερη μοίρα? Δηλαδή, πιστεύετε ότι θα είχαμε εδώ 50 και 100 άτομα, 150 άτομα? Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω όμως, ως συγκριτικό στοιχείο, να πω ότι το τμήμα τουρισμού στην Κέρκυρα, γιατί αν το είχαμε εμείς στη Λευκάδα, θα είχαμε τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή θα είχαμε φοιτητές, το 2020 είχε 69 φοιτητές, το 2021 πήρε 91 φοιτητές και το 2022 είχε 113 φοιτητές. Γιατί λοιπόν δεν είμαστε εμείς σήμερα στη θέση Κέρκυρας? Γιατί μας πήραν το τουρισμού? Ποιος το πήρε το τουρισμού? Ας αναλογιστούμε λοιπόν, και καλό είναι να είμαστε πιο κουμπωμένοι σε αυτό το θέμα. Το κρατάμε, κύριε Καπαδά, το κρατάμε. Γιατί υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία αυτή τη στιγμή δεν με παίρνει ο χρόνος να πω. Ωραία. Θα το αναπτύξουμε έτσι κι αλλιώς. Θα επανέλθω. Δώσατε λοιπόν τις απαντήσεις σας. Άρα λοιπόν κρατάμε ότι δεν είναι ένα προεκλογικό πυροτέχνημα αυτό το οποίο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Είναι μια δέσμευση, είπατε, και ότι εξήγηλε το 19. Θέλω λοιπόν τώρα να κλείσουμε σιγά σιγά την κουβέντα. Από αύριο είστε και πάλι υποψήφιος. Μπαίνουμε επισήμως στην προεκλογική περίοδο, κύριε Καβαδά. Αν και νομίζω πως άτυπα έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες, θέλω να μου πείτε τι ζητάτε ως παράταξη από τον ελληνικό λαό. Μάλλον ζητάτε από τον ελληνικό λαό να διαλέξει, να δώσει ενισχυμένη πλειοψηφία στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας πως εσείς θα συνεχίσετε αυτό το έργο και την σταθερότητα στη χώρα. Από την άλλη, βεβαίως, η αντιπολίτευση λέει πως αυτά τα διλήμματα είναι τεχνητά και ότι μπορεί να υπάρξει και συνεννόηση για μια κυβέρνηση συνεργασίας. Η χώρα πλέον δεν είναι στο μνημόνιο. Η χώρα έχει πλέον, δεν είμαστε τότε στις δύσκολες εποχές. Για ποιο λόγο να ψηφίσει κάποιος Νέα Δημοκρατία, κύριε Καβαδά? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κουνιάκη. Τα διλήμματα, όπως είπατε προηγουμένως, προκύπτουν από τα έργα και τις μέρες των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας μείωσε 52 φόρους, ενώ η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα επέβαλε 29 νέους φόρους. Υπερφορολόγησε όλη τη μεσαία τάξη. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει θέμα σύγκρουσης. Εδώ υπάρχει θέμα σύγκρισης ανάμεσα στις δύο τετραετίες του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε στον έμφυα. Η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατίας μείωσε όχι μία, αλλά δύο φορές. Είχε υποσχεθεί 30% και τον μείωσε 35%. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ? Είχε υποσχεθεί ότι θα τον καταργήσει και τον αύξησε. Και παρά τις πρωτοφανείς αντικσότητες, μια πανδημία και ένα πόλεμο στην ευρύτερη γειτονιά μας, η Ελλάδα έχει ρυθμό ανάπτυξης πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, με 6,1% το 22, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ρυθμό ανάπτυξης στο μισό του ευρωπαϊκού μεσόρου. Να πάμε λίγο την παράνομη μετανάστευση. Ναι. Εμείς τα σύνορά μας βρουρούνται. Επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση, αλλά και κλειστές δομές που ήταν ντροπή για τη χώρα μας. Μάλιστα. Επί Νέας Δημοκρατίας, πόσα χρήματα δόθηκαν στη Λευκάδα? Πάνω από 45 εκατομμύρια ευρώ για την πανδημία. Στηρίχθηκαν λοιπόν και επιχειρήσεις και εργαζομένοι. Άλλη σύγκριση. Η Ελλάδα έκανε ισχυρές συμμαχίες. Ενισχύσαμε τις ένοπλες δυνάμεις με τις φρεγάτες Μπελαρά, με τα Ραφάλ και με νέα σύγχρονα απλικά συστήματα. Οπότε, κύριε Κουνιάκη, αυτή στην προεκλογική μας περίοδο θα κάνουμε τη σύγκριση της τετραετίας του κυρίου Τσίπρα και τη σύγκριση της τετραετίας του κυρίου Μητσοτάκη. Εμείς μιλάμε με έργα. Με έργα θα μιλήσουμε σε όλη την προεκλογική περίοδο. Μάλιστα.
Και, για και να... το δίλημα για τους πολίτες είναι βαδίζουμε μπροστά ή γυρίζουμε πίσω. Θέλουμε επιστροφή στους φόρους και στις περικοπές ή θέλουμε ελαφρύς και καλύτερες αμοιβές. Θα εγκλωβιστεί η χώρα στην ακυβερνησία και στην αστάθεια. Ή θα συνεχίσουμε στον δρόμο της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Θα βιώσουμε και πάλι μια χώρα ξέφραγο αμπέλι. Ή θα την κρατήσουμε περήφανη και θωρακισμένη. Και θέλω να θυμίσω ότι προχτές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε την τροπολογία του κ. Παπαδημούλη. Ναι. Και άνοιξε το δρόμο έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν τα έργα για το φράκτη στον Εύρο για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν είναι το δίλημα της 21ης Μαρτίου, κύριε Κουνιάκη. Θέλουμε ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα ή θέλουμε Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη? Μάλιστα. Και πιστεύω ότι οι πολίτες θα δώσουν καθαρή απάντηση. Θα αξιολογήσουν αυτά τα πεπραγμένα των δύο τεταρτιών. Ναι. Και θα απαντήσουν με την ψήφο τους. Και βεβαίως τώρα για σας κατεβαίνετε εκ νέου υποψήφιος βουλευτής. Μιλήστε μας λίγο για το ψηφοδέλτιό σας, για την υποψηφιότητά σας. Και θα σας θέσω πάλι και το ερώτημα. Νέα Δημοκρατία απαντήσατε. Γιατί να εμπιστευτούν και πάλι τον Θανάση Καβαδά οι συμπολίτες μας, κύριε βουλευτά? Κύριε Κουνιάκη, πιστεύω ότι και στη Λευκάδα η Νέα Δημοκρατία έχει κατεβάσει ένα πολύ αξιόλογο ψηφοδέλτιο με τη Γεωργία την Αυγερινού, τη γιατρό, αλλά και τον Βασίλη του Παπαχρήστου, το μηχανικό. Είναι καταξιωμένα άτομα στην κοινωνία. Είναι ένα ψηφοδέλτιο ενωτικό. Ένα ψηφοδέλτιο που μπορεί να εκφράσει όλες τις κοινωνικές ομάδες και να συνθέσει όλες τις απόψεις, πάντα μέσα στην αγκαλιά της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης. Σε ό,τι με αφορά, όπως ξέρετε, διεκδικώ για τέταρτη φορά την ψήφο του Λευκαδιώτικου λαού. Τις δύο προηγούμενες φορές, το Σεπτέμβριο του 2015, αλλά και τον Ιούλιο του 2019, ο Λευκαδιώτικος λαός αποτίμησε θετικά τη δημόσια παρουσία, αλλά και την προσφορά μου και με τίμησε με την ψήφο και την εμπιστοσύνη του. Ναι. Στις 21 Μαΐου θα ζητήσω από τους συμπολίτες μου να μου αναθέσουν εκ νέου την εκπροσώπηση της Λευκάδας, του Μεγανησίου, του Καλάμου και του Καστού στο Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι μαζί με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουμε να επιδείξουμε και έργο και όραμα. Για την επόμενη τετραετία χρειάζεται συνέπεια για να συνεχίσουμε όσα αρχίσαμε. Εμπειρία για να συνεχίσουμε να διεκδικούμε και στόχους για να αλλάξουμε τον τόπο. Γι' αυτό θα ζητήσω από τους πολίτες της Λευκάδας να στηρίξουν την υποψηφιότητά μου. Μάλιστα. Κύριε Κουνιάκη, ό,τι κάνω το κάνω για τη Λευκάδα. Και ό,τι έχω πετύχει είναι για όλους τους συμπολίτες μου χωρίς διαχωρισμούς. Όσα διεκδικήσαμε και φέραμε και στη Λευκάδα και σε όλα τα νησιά ανήκουν σε όλους. Και αυτή είναι η αξία της ενασχόλησης με την πολιτική. Και φέραμε, κύριε Κουνιάκη, αρκετές χρηματοδοτήσεις. Φέραμε πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ σε δήμους, για έργα, σε χρηματοδοτήσεις που δίνουν τα Υπουργεία για να υλοποιήσουν έργα στη Λευκάδα, όπως είναι το αστυνομικό μέγαρο, όπως είναι το Κέντρο Υγείας Βασιλικής και άλλα έργα. Mm-hmm. Αλλά μην ξεχνάμε και τα τρία μεγάλα έργα που θα αλλάξουν τον τόπο μας. Όπως είναι η υποθαλάσσια, όπως είναι η μαρίνα στο Βλυχό και ο αγωγός σύδρευσης που έρχεται, που θα δημιουργήσει και τη Λευκάδα και την Πρέβεζα και την Άρτα από τον Άγιο Γιώργη. Όλα αυτά τα τρία αυτά τα σημαντικά έργα είναι προπολογισμού 270 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν νομίζω, κύριε Κουνιάκη, ότι αυτές οι χρηματοδοτήσεις είναι λίγες. Και δεν νομίζω ότι αυτά τα έργα δεν θα υλοποιηθούν. Και βέβαια, άλλα θα υλοποιηθούν μέσα στο 2013, άλλα στο 2014, άλλα στο 2015. Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης είναι πάρα πολύ αυστηρό και πρέπει αυτά τα σημαντικά έργα, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2015. Μάλιστα.
Και δεν υπάρχει, κύριε Κουνιάκη, μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να μπορείς να προσφέρεις στον τόπο σου. Εγώ αγαπώ αυτόν τον τόπο και τους ανθρώπους του και θέλω να τους κοιτάζω στα μάτια, χωρίς να ντρέπομαι. Γιατί η ζωή μου είναι εδώ στη Λευκάδα, ανάμεσα στους συμπολίτες μου που με κρίνουν και μένα και το έργο μου καθημερινά. Θέλουμε όλοι μας να δούμε τον τόπο μας να αλλάζει. Θέλουμε η καθημερινότητα του πολίτη να γίνεται πιο εύκολη, πιο όμορφη. Θέλουμε μια Λευκάδα σύγχρονη. Μια Λευκάδα που αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα για την πρόοδο και την ευημερία όλων. Μάλιστα. Θα ζητήσω λοιπόν, κύριε Κουνιάκη, μια ψήφο καρδιάς και εμπιστοσύνης από τους Λευκαδίτες και τις Λευκαδίτισες. Μια ψήφο αλήθειας και έργου. Μια ψήφο για όσα κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά και μια ψήφο για τους νέους στόχους. Γιατί δεν σταματάμε, κύριε Κουνιάκη, εδώ. Αυτά τα κάναμε σήμερα. Υπάρχει και όραμα για την επόμενη τετραετία. Κύριε Καπαδά, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξεδιπλώσουμε όσο ανοίγει η προεκλογική περίοδος και από αύριο επίσημα υποψήφιος λοιπόν και πάλι σε μια εκλογική αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και για έτσι την συζήτηση αυτή που κάναμε, που νομίζω ήταν προς όφελος του κόσμου που μας θυμάμαι την ακρόασή του εδώ κάθε απόγευμα. Αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι, να σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπαδά. Ευχαριστώ, κύριε Κουνιάκη. Εγώ θέλω να πω καλό αγώνα σε όλους τους υποψηφίους βουλευτές. Να έχουμε ένα καθαρό, ένα έντιμο αγώνα με επιχειρήματα, χωρίς τοξικότητα και κάθε παράταξη από την πλευρά της να δώσει στην κοινωνία να καταλάβει το τι ακριβώς το πρόγραμμα του το έργο, αλλά ναι, και το πρόγραμμα της κάθε παράταξης. Ναι, μάλιστα. Κύριε Καπαδά, καλή συνέχεια, καλή αρχή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ και σας ευχαριστώ πολύ.